Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν Τρίτη σήμερα, 7 Ιανουαρίου και είναι τα νέα από τη τηλεόραση του Art Channel Thrakis. Νέες φορολογικές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2014 σε μια πιο δύσκολη χρονιά για τους φορολογούμενους. Ήδη καθυστερημένα αποφασίστηκε για τους αγρότες να ανοίξουν βιβλία εσόδων-εξόδων μέσα σε 10 μέρες, το οποίο είναι ανέφικτο. Όσον αφορά τις αποδείξεις, μισθοδίκη συνταξιούχη θα μαζεύουν πλέον αποδείξεις που θα αντιστοιχούν στο 10% του συνολικού εισοδήματός τους, αλλά υπάρχει ασάφεια στο ποιες αποδείξεις θα. Πιο δύσκολη αναμένεται η νέα χρονιά για τους φορολογούμενους. Ήδη καθυστερημένα αποφασίστηκε για τους αγρότες να ανοίξουν βιβλία εσόδων-εξόδων μέσα σε 10 μέρες, το οποίο είναι ανέφικτο. Μια καινούργια χρονιά ξεκίνησε. Από φορολογικές απόψεως θα είναι πολύ πιο δύσκολη από τις προηγούμενες. Δυστυχώς, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει με τις αρχές του 2014 είναι ότι θα πρέπει η πλειοψηφία των αγροτών να κρατήσουν βιβλία εσόδων-εξόδων, γιατί για τη χρονιά του 2014, για τις δηλώσεις που θα υποβάλουν δηλαδή οι αγρότες το 2015, έχουν αλλάξει ριζικά, ξεχνάμε πλέον τον τεκμαρτό προσδιορισμό του κυρικού εισοδήματος και πάμε σε λογιστικό προσδιορισμό, δηλαδή έσοδα μείον έξοδα. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει όλοι οι αγρότες οι οποίοι υπερβαίνουν σαν τζίρο τα 10.000 ευρώ και σαν δεύτερο οι επιδοτήσεις ενιαίας ενίσχυσης υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ να πάνε να απευθυνθούν στους λογιστές τους, ούτως ώστε να τους κάνουν μεταβολή από το ειδικό καθεστώς που ήταν μέχρι σήμερα στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Αυτό κανονικά η προθεσμία είναι μέχρι την Παρασκευή. Ευελπιστούμε ότι θα δοθεί μια κάποια παράταση, γιατί είναι αδύνατον. Υπολογίζουμε γενικώς μέσα στον νομό Ροδόπης τουλάχιστον 10.000 αγρότες θα πρέπει να ανοίξουν βιβλία. Άρα αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να απευθυνθούν στη ΔΟΗ ή στους λογιστές τους για να κάνουν έναρξη επαγγέλματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι φόρτος εργασίας θα υπάρχει για όλο αυτό το διάστημα. Όσον αφορά τις αποδείξεις, μισθοδίκη συνταξιούχη θα μαζεύουν πλέον αποδείξεις που θα αντιστοιχούν στο 10% του συνολικού εισοδήματος, αλλά υπάρχει ασάφεια στο ποιες αποδείξεις θα συλλέγουν. Ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο αφορά τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους μόνο, είναι το κομμάτι των αποδείξεων. Με τις αλλαγές του νόμου, πλέον δεν θα χρειάζεται να μαζεύουν το 25% του τηλούμενου εισοδήματος, αλλά το 10% του τηλούμενου εισοδήματος. Ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί ακριβώς. Υπάρχουν ασάφειες μέσα στον νόμο ποιες ακριβώς αποδείξεις θα εκπίπτουν, αλλά κατά κύριο λόγο θα απευθύνονται σε αποδείξεις των γιατρών, των δικηγόρων, δηλαδή γενικώς ελευθεριών επαγγελμάτων, κομμωτήρια, ψητοπολία, στις ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς κλπ. Σκέφτεται το Υπουργείο το αν βάλει μέσα και τα μάρκετ και τα καύσιμα. Εν πάση περιπτώσει, καλό θα ήταν όλοι να κρατάνε όλες τις αποδείξεις και ανάλογα ποιες θα χρειαστούν να τις κρατήσουν. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο και του χρόνου, μέσα στο Δεκέμβρη, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων, να προσδιοριστούν κάποιες αποδείξεις που να έχουν μεγαλύτερο όφελος σε ό,τι αφορά την μείωση του φόρου. Γι' αυτό ακριβώς καλό θα ήταν όλοι, ανεξάρτητα με το τι θα υποθεί το επόμενο άμεσο διάστημα, να τις κρατάνε όλες τις αποδείξεις, γιατί ενδεχόμενα από κάποιες ομάδες ελευθέρων επαγγελμάτων να εκπίπτεται μεγαλύτερο ποσοστό του φόρου. Υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές σε ό,τι αφορά την φορολογία εισοδήματος, είτε νομικών είτε φυσικών προσώπων, τα οποία όμως θα ακολουθήσουν ερμηνευτικές εγκύκλοι, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και για τους αγρότες αυτό που προαναφέραμε, τα όρια αυτά τα οποία είπαμε ανακοινωθήκαν από τον κύριο Θεοχάρη μόλις στις 30 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, ενώ ο νόμος είχε ψηφιστεί αρχές Ιανουαρίου του 2013, μεσολάβησαν 12 μήνες για να βγει αυτή η απόφαση και απαιτούν τώρα από αυτούς τους ανθρώπους μέχρι σε 10 μέρες, που οι 5 ήταν αργίες, να διεκπεραιώσουν αυτή τους την υποχρέωση. Ζώντας λοιπόν δυστυχώς σε ένα κράτος το οποίο παραλύει, θα έλεγα, και χωρίς να προσπαθεί το κράτος να οργανωθεί, να απαιτούν απλά από τον κόσμο να γίνουν ορισμένα πράγματα από χθες. Ευελπιστούμε ότι θα βελτιωθούν αυτά τα πράγματα από την κεντρική διοίκηση και δεν θα είμαστε προαπροόπτου και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να τελειώνουν. Αυξημένη ήταν η κίνηση στο ιδιωτικό κτίριο Μοροδόπης στην περίοδο των εορτών μετά τον εντατικό έλεγχο της τροχιάς, με τους ιδιοκτήτες των δύο ταχύ επιβατικών αυτοκινήτων να περνούν κατά εκατοντάδες για έλεγχο κτίριο και κάρτα καυσαεριών, ενώ εδώ και ένα χρόνο έχει θεσπιστεί και η φωτογράφηση των αυτοκινήτων. Την εορταστική περίοδο αυξημένη ήταν η κίνηση στο ιδιωτικό κτίριο Ροδόπης μετά και τον εντατικό έλεγχο της τροχιάς, με τους ιδιοκτήτες των δύο ταχύ επιβατικών αυτοκινήτων να περνούν κατά εκατοντάδες για έλεγχο κτίριο και κάρτα καυσαερίων, ενώ εδώ και ένα χρόνο έχει θεσπιστεί και η φωτογράφηση των αυτοκινήτων.
Η κίνηση φέτος αυξήθηκε σημαντικά. Λίγο το ότι ακούστηκε από το Υπουργείο Μεταφορών ότι αν ο κόσμος δεν περνάει θα στέλνεται αυτόματα το πρόστιμο στο σπίτι. Βέβαια δεν έχει ψηφιστεί ακόμη κάτι. Είναι στον αέρα. Ο κόσμος φοβήθηκε γι' αυτό, θορυβήθηκε και έτρεξαν όλοι απότομα να περάσουν εκταίων. Λόγω των πολλών αργιών και σίγουρα αυτές τις μέρες και η τροχιά κυκλοφορεί περισσότερο, ο κόσμος και θορυβήθηκε με ό,τι άκουσε. Ήτανε και πολλά τα τέλη, όλα αυτά τα έξοδα και προσπάθησαν να αφήσουν το κταίο και αυτό στο τέλος. Ναι, έχει ένα έτος που εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα, είναι απέτηση του Υπουργείου Μεταφορών, κάθε αυτοκίνητο που θα ελέγχεται, να παίρνονται και κάποιες βασικές φωτογραφίες, όσον αφορά δηλαδή εξωτερικά το αυτοκίνητο, τις πινακίδες κυκλοφορίας και κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά, ότως ώστε μαζί με τις μετρήσεις που παίρνουμε να δίνουμε μια σωστή εικόνα για το αυτοκίνητο. Πραγματοποιήθηκε η κοπή βασιλόπιτες στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης στην αίθουσα εκδηλώσεων προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρωνίας, Οικουμενής κ. Παντελεήμονος, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρη Γιαννακίδη, του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Παύλου Δαμιανίδη, τοπικών φορέων, στρατιωτικών αρχών και σωμάτων ασφαλείας. Το τυχερό φλουρί έτυχε στην 29η Ταξιαρχία Πεζικού, όπου το τυχερό κομμάτι έλαβε ο ταξιάρχος κ. Καβού. Στην αίθουσα εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε η κοπή βασιλόπιτας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρωνίας, Οικουμενής κ. Παντελεήμονος, η παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρη Γιαννακίδη, του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Παύλου Δαμιανίδη, τοπικών φορέων, στρατιωτικών αρχών και σωμάτων ασφαλείας. Το τυχερό φλουρί έτυχε στην 29η Ταξιαρχία Πεζικού, όπου το τυχερό κομμάτι έλαβε ο ταξίαρχος κ. Καβούρ. Και στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν. Και εις τιμήν και μνήμην του εν Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας του Ουρανοφάντορος. Εδώ στον χώρο της αντιπεριφέρειάς μας σήμερα ευχόμαστε δια της απλής και σεμνής τελετής αυτής, της οποίας τελέσαμε αλλά και ευλογήσαμε τα δώρα ταύτα, ευλογούμε την είσοδό μας στη νέα χρονιά, η οποία ευχόμαστε να είναι δημιουργική, να είναι ευλογημένη, ειρηνική, αλλά και να φέρει καρπούς αγαθούς για τους ανθρώπους μας, οι οποίοι μέσα από τις δυσκολίες των ημερών δοκιμάζονται δύσκολα και δοκιμάζονται πολύ και αυτό το ξέρουμε όλοι. Η κοινωνία μας εδώ, αυτό το οποίο επιτυγχάνεται αυτή τη στιγμή να κοινωνούμε ο ένας με τον άλλον, αλλά και από τα δώρα ταύτα, έχει ως σκοπό να γίνουμε μια φωνή, να γίνουμε μια ψυχή και να εργαστούμε όλοι για το κοινό καλό των ανθρώπων μας, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι, περιμένουν από μας, ο καθένας στο πόστο και στο καθήκον όπου τον έταξε ο Θεός, ούτως ώστε η ζωή να είναι ήρεμη, αλλά και να παρέχει αυτήν την ασφάλεια που ο καθένας πρέπει να αισθάνεται από τους πολίτες και τους ανθρώπους του νομού μας και της αντιπεριφέρειάς μας, ούτως ώστε να επιδίδονται σε έργα καλά και αγαθά. Το δικό τους μήνυμα έστειλαν ο Περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Παύλος Δαμιανίδης. Είναι το διαχρονικό διακύβημα της φυλής μας, η Εθνική Συνεννόηση. Και αν σε τούτο το χρόνο, τον τρέχον χρόνο, δεν υπάρξει, θα πρέπει ως φυλή να επινοήσουμε την δική μας ηφηγένεια. Και αν δεν υπάρξει η Εθνική Συνεννόηση, ίσως η χώρα βιώσει την κάθαρση της τραγικότερης σύγχρονης τραγωδίας για τους Έλληνες. Και το λέω αυτό προτάσσοντας αυτό που έχουμε μπεδώσει ως Περιφερειακή Αρχή και αποτελεί μεγάλη θεσμική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Έχουμε βρει το διάβλο επικοινωνίας και συνεργασίας να συνεργαζόμαστε με όλη τη γηγενή θεσμική κοινωνία σε μια κοινή πορεία, χωρίς αποκλίσεις και χωρίς διαχωρισμούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, και το έχω δηλώσει στο δημόσιο λόγο,
Τις 1/7 του 2011 να παραλάβουμε τα συγχρηματοδοτούμενα, το περιφερειακό δηλαδή επιχειρησιακό πρόγραμμα, στο ύψος των 32% των συμβασιοποιημένων έργων και τούτη την ώρα να είμαστε 100 φορές πάνω. Αυτό αποτελεί συνέργεια, συλλογικότητα, σύμπραξη, αλληλεγγύη και κοινή πορεία όλης της θεσμικής κοινωνίας. Να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά και χρόνια πολλά, με υγεία και δύναμη, και να σας ευχαριστήσω όλους για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, για αυτή τη σύμπνοια που έχουμε ως τοπική κοινωνία σε όλα τα μεγάλα θέματα, η οποία είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Ο φύλακας άγγελος της εστίας του Πανθρακικού Δημήτρης Κουτσόπουλος τα τελευταία χρόνια χειρουργήθηκε στην Αθήνα την Τρίτη το πρωί στο δεξί του ώμο με την εγχείρηση να κυλάει ομαλά σύμφωνα με τους γιατρούς, ενώ η επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους αναμένεται περίπου σε ένα τρίμηνο. Όλα καλά με τον τερματοφύλακα του Παθραϊκού Δημήτρη Κουτσόπουλο. Φύλακας άγγελος εστίας του Παθραϊκού τα τελευταία χρόνια χειρουργήθηκε στην Αθήνα την Τρίτη το πρωί στο δεξί του ώμο με την εγχείρηση να κυλάει ομαλά σύμφωνα με τους γιατρούς. Τις τελευταίες μέρες ήταν στην Αθήνα όπου και πραγματοποίησε κάποιες εξετάσεις, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να αποφύγει το χειρουργείο. Τα επόμενα 24 ώρα θα μείνει στο νοσοκομείο και το αργότερα μέχρι την Παρασκευή θα επιστρέψει στην Κομωτινή. Έχουν δώσει χρονοδιάγραμμα με τις ασκήσεις που πρέπει να ακολουθήσει ο Κουτσόπουλος και ανυπομονεί βέβαια να βρεθεί και πάλι στους αγωνιστικούς χώρους. Ο Κουτσόπουλος ευχαρίστησε όλους τους φίλους του Παθρακικού για τη συμπαράστασή τους και φυσικά τους προπονητές και συμπαίκτες για το ενδιαφέρον τους. Θα τους βοηθήσω όσο μπορώ, έστω και μακριά από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος στη Football League, όπου στο Βόρειο Όμιλο στην κορυφή είναι σταθερά η Κασιόπη Κέρκυρας, ενώ κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο Νότιο Όμιλο, όπου πρωτοπορεί ο Ολυμπιακός Βόλου. Ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος στη Football League, όπου στο Βόρειο Όμιλο συνεχίζει να πρωτοπορεί η Κασιόπη Κέρκυρας, αφού πέρασε εύκολα από τα Γιαννητσά, νικώντας με 4-1 την Αναγέννηση, ενώ στο Νότιο Όμιλο σταθερά προηγείται ο Ολυμπιακός Βόλου, ο οποίος νίκησε εύκολα εκτός έδρας στη Γλυφάδα με 4-0. Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο Βόρειο Όμιλο 14η αγωνιστική: Εγινιακός Εθνικός Γαζόρου 1-1, Απόλλων Καλαμαριάς Πιερικός 2-0, Ηρακλής Καβάλα 1-0, Νίκη Βόλου Δόξα Δράμας 1-0, Βατανιακός Τύρναβος 0-0 και Ζάκυθος Αναγέννησης Καρδίτσας 0-1. Ενώ, όπως είπαμε, Αναγέννηση Γεννητσών Κασιόπη Κέρκυρας 1-4. Στη βαθμολογία προηγείται Κασιόπη Κέρκυρας με 36 βαθμούς. Ακολουθούν Νίκη Βόλου 30, Εθνικός Γαζόρου 25, Ηρακλής Αναγέννηση Καρδίτσας 24, Τύρναβος 21, Γινιακός Ζάκυθος Απόλλων Καλαμαριάς 19, Δόξα Δράμας 16, Πιερικός 13, Βατανιακός Καβάλα και Αναγέννηση Γεννητσών στις τελευταίες θέσεις με 9 βαθμούς. Στο Νότιο Όμιλο της Football League τα αποτελέσματα: Καλυθέα Φωκικός 2-1, Αστέρας Μαγούλας Παναχαϊκή 0-2, Γλυφάδα Ολυμπιακός Βόλου 0-4, Φωστήρας Επισκοπή Ρεθύμνου 3-0, Πανεγιάλιος Αχαρναϊκός 0-0, Πανηλιακός Βίζας 1-1, Χανιά Ηρακλής Ψαχνών 0-0. Στη βαθμολογία προηγείται Ολυμπιακός Βόλου με 35 βαθμούς, ακολουθούν Χανιά 29, Καλυθέα 25, Ηρακλής Ψαχνών 24, Επισκοπή Ρεθύμνου 23, Παναχαϊκή 22, Φωκικός και Πανηγιάλιος 20, Φωστήρας 16, Αχαναϊκός 15, Αστέρας Μαγούλας 14, Πανηλιακός 13, Βίζας 7 και Γλυφάδα στη τελευταία θέση με 5 βαθμούς. Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτή την ώρα από την τηλεόραση του Art Channel Thrakis. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.